Καλησπέρα σας. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές σε παραμεθόριο νησιωτική περιοχή ήταν το θέμα της πρώτης νοσηλευτικής ημερίδας που οργάνωσε η διοίκηση του νοσοκομείου Μυτιλίνης και η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, παρουσία εκπροσώπων πανελλήνιων συνδικαλιστικών ενώσεων νοσηλευτών. Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της ημερίδας, παρά τις αντίξωες συνθήκες και της ιδιαιτερότητας της παραμεθόριου περιοχής, στο νοσοκομείο Μυτιλίνης γίνονται σημαντικά βήματα για την εκπαίδευση και αναβάθμιση του ρόλου του νοσηλευτή. Είναι η πρώτη νοσηλευτική μερίδα που γίνεται στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Μια πολύ σημαντική μερίδα η οποία θέλει να αναδείξει το ρόλο του νοσηλευτή και γενικότερα το ρόλο της νοσηλευτικής διεύθυνσης του νοσοκομείου σε ένα κριτικό νησί, σε ένα πολύ μεγάλο νησί όπως είναι η Λέσβος, και να προβάλλει τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως νοσηλευτές σε μια τέτοια κριτική περιοχή, σε ένα ιδιαίτερο τόπο, επαναλαμβάνω, ο οποίος έχει δεχθεί το μεγάλο πλήγμα του μεταναστευτικού, τη μεγάλη κρίση μάλλον για να το θέσουμε καλύτερα, και την πανδημία που αντιμετώπισε. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας νοσηλευτής στο νοσοκομείο Μυτιλίνης, σε νοσοκομεία τα οποία είναι στην παραμεθόριο? Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Η κύρια πρόκληση είναι ότι απέχει πολύ από την υπηρετική χώρα, οπότε είναι ένα νοσοκομείο το οποίο θα πρέπει να είναι αυτόνομο. Το νοσοκομείο Μυτιλίνης ιδιαίτερος είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο στο Αιγαίο. Εξυπηρετεί το βορειοανατολικό Αιγαίο, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερος χώρος, τόπος, επαναλαμβάνω, και πρέπει να είναι προετοιμασμένο για πάνε ενδεχόμενο. Οπότε καλύπτει ένα πάρα πολύ μεγάλο πεδίο σε ό,τι αφορά την υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, συν το μεταναστευτικό, το οποίο ούτε έχει σταματήσει ούτε και πρόκειται να σταματήσει. Οπότε είναι ακόμα πιο ιδιαίτερος ο ρόλος του. Σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές, λόγω της ακριτικής περιοχής υπάρχει μια πιο περιορισμένη πρόσβαση σε ό,τι αφορά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ωστόσο όμως δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα, καθώς πλέον είναι όλοι εκπαιδευμένοι. Το νοσοκομείο της Μυτιλίνης έχει νοσηλευτές οι οποίοι έχουν τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για τη λειτουργία του νοσοκομείου αλλά και γενικότερα για την περίθαλψη στη Μυτιλίνη, όπου μέσα από την εξειδικευμένη γνώση που αποκτούν και τις εμπειρίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά, εκπροσωπούν επάξια το Εθνικό Σύστημα Υγείας και βεβαίως καλύπτουν τις ανάγκες τις υγειονομικές του πληθυσμού. Είμαστε σήμερα εδώ με μεγάλη χαρά και τιμή, προκειμένου να στηρίξουμε με την παρουσία μας και να τιμήσουμε την πρώτη νοσηλευτική ημερίδα της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλίνης. Mm-hmm. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ημερίδα. Η θεματολογία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και μέχρι τώρα που έχουμε παρακολουθήσει τους ομιλητές, πραγματικά έχουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο και θα θέλαμε μέσα από αυτό εδώ το βήμα να δώσουμε συγχαρητήρια στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και στην Οργανωτική Επιτροπή για την επιλογή των ομιλιών αλλά και των ομιλητών που συνέβαλαν στην υλοποίηση της συγκεκριμένης ημερίδας. Θα θέλαμε να δώσουμε συγχαρητήρια στη διοίκηση του νοσοκομείου. Έχουμε ενημερωθεί για τα πεπραγμένα που έχει τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά είναι ένα στολίδι του συγκεκριμένου νοσοκομείου, όχι μόνο σαν εικόνα, αλλά κυρίως για τη λειτουργικότητά του. Ο σκοπός αυτής της ημερίδας ήταν να δείξουμε πως παρά τις ιδιαιτερότητες του νοσοκομείου μας και του τόπου μας, όπως για παράδειγμα το δυσπρόσιτο του χαρακτήρα, η συμπληρωματικότητα που είναι ανέφικτη, η συμπληρωματικότητα των υπηρεσιών υγείας που είναι δύσκολο να καλυφθεί, παρόλα αυτά προσπαθούμε, δεν αφήνουμε πίσω τις επιστημονικές εξελίξεις, προσπαθούμε να ακολουθούμε και τις τεχνολογικές εξελίξεις του χώρου μας και να ανταποκριθούμε στις υγειονομικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής μας. Για ένα παιδί που ξεκινάει τώρα να σπουδάζει νοσηλευτική κτλ, ποια είναι η πρόκληση που θα αντιμετωπίσει πρώτη, ας πούμε, και θα του φανεί λίγο δύσκολη? Ότι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τόσο τον ασθενή όσο και το περιβάλλον του. Η ολιστική προσέγγιση του ασθενούς είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της νοσηλευτικής. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τόσο σωστά τον ασθενή σαν ολιστική οντότητα όσο και το περιβάλλον του. Εγώ δεν θα αναφερθώ στις νοσηλευτικές, αν και είμαι νοσηλευτής, η ειδικότητά μου είναι νοσηλευτής. Εγώ είμαι για δύο λόγους περήφανος σήμερα. Πρώτον, γιατί σαν σύλλογος συνεισφέραμε σε αυτή την προσπάθεια και δεύτερον, το διοργανώνει η νοσηλευτική υπηρεσία, η διευθύνουσα μαζί με τις τομεάρχες και το νοσηλευτικό προσωπικό. Είχε απόλυτη επιτυχία η νοσηλευτική ημερίδα. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό από ό,τι παρακολούθησα.
Θα σας πω ότι στην ακριτική Ελλάδα, στην ακριτική Λέσβο, δεν συμβαίνουν τέτοια κάθε μέρα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Απλώς εγώ θα δηλώσω ότι όσο είμαι στο Συμβούλιο, από όποια θέση και να είμαι, θα συνδράμω σε τέτοιες προσπάθειες.